αυτά που ο σύσκεψης που έχει γίνει πανελλαδική για τα μέλη και κυρίως το περονόστιμο που έχει μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Πάρθηκε η απόφαση σήμερα να γίνουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις περιοχές τις εμπεριοδητικές. Γίνεται εδώ, γίνεται στη Ζήτσαρη, γίνεται και σε άλλες περιοχές στην Πελοπόννησο. Με στόχο να αναδείξουμε το θέμα του περονόσπορου και ότι θα πρέπει να υπάρχει αναπλήρωση του εισοδήματος, γιατί έγινε χωρίς την ευθύνη του παραγωγών, η οποία έκανε και τους ψεκασμούς και ανέβηκε πολύ το κοστολόγιο, αλλά γενικά ο περονόσπορος επηρέασε σημαντικά τη ζημιά. Και γι' αυτό ζητάμε και την αλλαγή του κανονισμού του εργάζοντος που να καλύπτει τέτοιες αστέρειες όπως είναι και ο περονόσπορος, αλλά κυρίως την αναπλήρωση του εισοδήματος για να μπορέσουν οι συνάδελφοί μας να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν τα πυρηνικά προϊόντα που είναι μια σημαντική καλλιέργεια για όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε και με την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Κυριακή στην Λάρισα στην Νίκαια, και με τις κινητοποιήσεις 13 του μήνα για τον δρόμο της Κυριακής. Είναι πολύ δυναμικό το συλλαλητήριο από άποψη συμμετοχής. Δεν είναι τυχαίο όμως αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε τον προηγούμενο χρόνο ο Δήμος Τυρνάβου με τον Περονόσπορο είχε ως αποτέλεσμα η αμπελοκαλλιέργεια πραγματικά την ευρύτερη περιοχή να χαθεί. Εμείς ως αγρότες δεν αναμένουμε άλλα χρήματα για να ζήσουμε από το να συγκομίσουμε την παραγωγή μας, και παραγωγή φέτος δεν είχαμε. Πλέον δεν τίθεται θέμα στον Τύρναβο μόνο το πώς θα καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά, είναι και θέμα επιβίωσης. Διεκδικούμε σήμερα άμεσες λύσεις, άμεσες αποζημιώσεις από την κυβέρνηση, ώστε να δοθούν χρήματα για να μπορέσουμε και εμείς να καλλιεργήσουμε τα επόμενα χρόνια και να μείνουμε στο χωράφι μας, να μην φύγουμε. Θέλοντας να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στην Ζεμέλη, αλλά και την αλληλεγγύη μας, τα δίκαια αιτήματα που έχουν ως προμετωπίδα της σημερινής κινητοποίησης, αλλά και το επόμενο διάστημα, προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί και κυρίως λόγω της μεγάλης ζημιάς που έχουν υποστεί η αμπελοκαλλιέργεια από το περινόσπορο, που σημαίνει τεράστιες απώλειες του εισοδήματος των αμπελοκαλλιεργητών, των αγροτών, διεκδικούν από το κράτος την ενίσχυση του εισοδήματός τους, την απώλεια δηλαδή του εισοδήματός τους, και από εκεί και πέρα φυσικά μία σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουν το κόστος παραγωγής με τον εργάτο, δεν αποζημιώνει τη συγκεκριμένη για παράδειγμα ασθένεια του κορονοϊού.